Όπως διαπιστώνουν όλοι οι συνάδελφοι, έχουν μπροστά τους το τεχνικό πρόγραμμα του 2022, το οποίο, όπως διαπιστώνετε, είναι και ένα μακροσκελές τεχνικό πρόγραμμα. Βλέπετε, απαρτίζεται από 13 σελίδες έργα με ένα συνολικό προϋπολογισμό περίπου στα 50 εκατομμύρια 48, αφού υπάρχει μέσα και το κομμάτι του Μεγανησίου, γι' αυτό κάνω αυτή την διαφοροποίηση. Το παρόν τεχνικό πρόγραμμα είναι πλήρως αναπτυξιακό και επιτρέψτε μου να το πω, διότι περιλαμβάνει έργα τόσο στις υποδομές, βλέπετε υποδομία, βλέπετε κτηριακά, βλέπετε οδική ασφάλεια, ίδρυυση, αποχέτευση, στον πολιτισμό, βλέπετε το θέατρο, το πνευματικό κέντρο στη Λευκάδα, το κέντρο των Συμφακιωτών, τον Απόλλωνα Καριάς, στον αθλητισμό με τα γήπεδα που γίνεται η αναφορά και στη Λευκάδα και στη Βασιλική και στο Σίβρο και στην παιδεία, όπου θα δείτε το μεγάλο έργο που αναγράφεται, που είναι περίπου 250.000 και όπου υπάρχει μελέτη, γνωρίζω και τα μέλη της Επιτροπής, είναι 321.000 η μελέτη η οποία είναι έτοιμη. Απλώς θα περιμένουμε την πρώτη αναμόρφωση προκειμένου να βάλουμε και τα υπόλοιπα χρήματα από τις 247.000 που υπάρχουν. Αλλά και στην καθημερινότητα, αφού βλέπετε τόσο για αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων, αλλά και για αναπλάσεις αυτών των κοινοχρήστων χώρων. Είναι λοιπόν ένα πλήρες τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει ομαδοποιημένα έργα, όπως είχαμε πει και όπως δρομολογήσαμε από την προηγούμενη, στο έτος που διανύσαμε, το προηγούμενο τεχνικό πρόγραμμα. Αναφέρω έτσι ενδεικτικά το έργο που είναι αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Λευκάδος με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ, περιλαμβάνει 10 ή 11 τοπικές κοινότητες. Και όλα τα έργα είναι ομαδοποιημένα, όπως είχαμε δεσμευτεί, όπως τα βάλαμε στο τεχνικό πρόγραμμα πέρυσι και όπως είχαμε δεσμευτεί ότι θα μείνουν και θελοποιηθούν έτσι ως ομαδοποιημένα, αφού υπάρχει εξοικονόμηση χρόνου και πόρων φυσικά. Μάλιστα θυμάμαι και την τότε παρατήρηση του κυρίου Νίκου Γαζή, που ήταν θετικός στην ομαδοποίηση και είχε κάνει την παρατήρηση ότι περιμένει να τα δει και στην πράξη, να δει και στην πράξη αυτήν την ομαδοποίηση και να μην αλλάξουμε κάτι στην πορεία. Όπως βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί κύριε Γαζή, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι, όπως ακριβώς τα είχαμε στο τεχνικό πρόγραμμα του 2021, έτσι ακριβώς έγιναν και οι μελέτες, έτσι έχουν εγκριθεί και άλλες έχουν δημοπρατηθεί, άλλες οδεύουν προς δημοπράτηση και άλλες εκτελούνται έτσι ανάλογως το έργο. Αυτή η επιλογή λοιπόν για την ομαδοποίηση των έργων τηρείται και το 2022 στη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος του 2022. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να πω ότι δυστυχώς και φέτος και αυτή τη σύνταξη αυτού του τεχνικού προγράμματος καλεστήκαμε και καλούμαστε όλοι μας, δεν λέω μόνο για τη Δημοτική Αρχή, πάλι σε περίοδο πανδημίας να συντάξουμε αυτό το τεχνικό πρόγραμμα. Πρωτίστως για υγειονομικούς ή υγειονομική παράμετρος, αλλά καταλαβαίνετε σε αυτή την περίοδο της πανδημίας που ζούμε τα δύο τελευταία χρόνια σχεδόν, τα οικονομικά μεγέθη, το συν και το πλήν, είναι αντίστροφα από αυτό που θα ήθελε κάθε δημοτική αρχή. Είναι μειωμένα τα έσοδα και αυξημένα τα έξοδα. Παρ' όλα αυτά όμως ο Δήμος στέκεται όρθιος, στάθηκε όρθιος, ο Δήμος το καταφέρνει, ο Δήμος εξυγχρονίζεται και μπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης, όπως σας ανέφερα πριν, αφού σε όλους τους τομείς καλύπτονται όλοι οι τομείς. Και όσον αφορά τα έργα, και μάλιστα τα μεγάλα έργα, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν θεωρώ ότι υπάρχει, και αναφέρομαι στις χρηματοδοτήσεις, ότι υπάρχει ιστορικό προηγούμενο από τις χρηματοδοτήσεις που έχουμε εντάξει το τεχνικό πρόγραμμα και προφανώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπάρχει λοιπόν ιστορικό προηγούμενο, εκτός ίσως από το σεισμό του 2015, που τότε βέβαια καταλαβαίνουμε ότι οι χρηματοδοτήσεις αφορούσαν αποκαταστάσεις και τις συνέπειες του σεισμού. Ενώ σήμερα μιλάμε για χρηματοδοτήσεις πέρα από τις υποδομές και για τον πολιτισμό, το θέατρο, μιλάμε για τις υποδομές για την κατασκευή της περιφερειακής οδού 3,5 εκατομμύρια, μιλάμε για την αγροτική οδοπία 3,5 εκατομμύρια, μιλάμε για την ανάπλαση της παραλίας 2,5 εκατομμύρια και τα πνευματικά που ανέφερα πριν, αναφέρομαι μόνο στα μεγάλα ποσά, δεν νομίζω πως χρειάζεται να αναφερθώ σε ένα-ένα στα έργα. Και φυσικά μιλάμε και για χρηματοδοτήσεις που λάβαμε και εμείς ως Δημοτική Αρχή, το 1.200.000 ευρώ, και που ήταν από έκτακτες ανάγκες και αναφέρομαι στον Ιαννό, όπου τα έργα σχετικά με αυτή τη χρηματοδότηση, μάλλον το 1.200.000 που ήταν από τον Ιαννό, να θυμίσω, το 18-19 Σεπτέμβρη πέρυσι,
πραγματικά οι υπηρεσίες συνήθισαν με ταχύτατους ρυθμούς, διότι αυτό το 1,2 εκατομμύρια σήμερα εκτελούνται. Δεν τα έχουμε να κάνουμε τη μελέτη να ανανά. Σήμερα που μιλάμε εκτελούνται. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι δημιούργησα ερωτήματα τόσο στους συναδέλφους, αλλά όσο και όσους μας ακούν, λέγοντας ότι λειτουργήσαν όλα ταχύτατα και αναφέρομαι στο 1.200.000 ευρώ και έκανα αναφορά σε ένα έτος. Και δεύτερο, ότι μίλησα για δεκάδες εκατομμύρια, ανέφερα δεκάδες έργα που αν τα αθροίσω είναι δεκάδες εκατομμύρια. Αλλά κάποιοι θα πούν, ωραία, βλέπουμε το έργο, βλέπουμε τη χρηματοδότηση, αλλά δεν ξεκινάει το έργο. Γιατί αργεί? Θέλω λοιπόν να υπενθυμίσω, το είχα ξανακάνει μια αναφορά κύριε Πρόεδρε και παλαιότερα, τα 14 βήματα που χρειάζονται για την υλοποίηση ενός έργου. Θα τα πω προσπαθηματικά, όπως τα θυμάμαι, μπορεί να κάνω κάποιο λάθος στη σειρά, επιτρέψτε μου. Είναι προφανώς η σύνταξη της προμελέτης. Κατόπιν η εξέβρεση των πόρων και η εγγραφή στον προϋπολογισμό, έτσι, είτε στον τακτικό προϋπολογισμό, είτε σε κάποια αναμόρφωση. Είναι η σύνταξη της οριστικής μελέτης. Είναι η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή. Κατόπιν η έγκριση για τα τέχη δημοπράτησης, για τη διακήρυξη, για την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου. Να γίνει η δημοπράτηση του έργου. Να συσταθεί η επιτροπή που θα ανοίξει προσφορές φαντής ελέγξη, να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος. Να υπάρχει απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας για αρχικά για προσωρινό ομοιοδότη, να δοθεί χρόνος για ενστάσεις. Οι ενστάσεις, ξέρετε, σημαίνουν ειδικά στα μεγάλα έργα. Βλέπουμε ο ΚΟΠΑΚ, 2 χρόνια. Να πάρει απόφαση η Οικονομική Επιτροπή για την κατοκύρωση του αναδόχου, να υπογραφεί η σύμβαση, να οριστούν οι επιβλέποντες σε κάθε έργο. Παλιότερα ήταν και η Επιτροπή Αφανών, ευτυχώς καταργήθηκε. Να κατεθούν όλα τα δικαιολογητικά από τον ανάδοχο και κατόπιν να γίνει έναρξη του έργου. Σας ανέφερα λοιπόν μέσα σε ένα λεπτό αυτά τα βήματα, τα οποία μακάρι να διαρκούσαν ένα λεπτό. Διαρκούν όμως από πολλές μέρες μέχρι πάρα πολλές μέρες, και κυρίως λόγω πρώτων των ενστάσεων που έχουν δικαίωμα να κάνουν εργολάβη και μπορούν να καθυστερήσουν, αν πάνε και δικαστικά. Και φυσικά και στα χρονικά περιθώρια που ορίζει ο νόμος, αφού καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν σήμερα να αποφασίσουμε για τη δημοπράτηση ενός έργου και αύριο το πρωί να γίνει. Πρέπει να υπάρχει εύλογο χρονικό διάστημα όπως ορίζει ο νόμος. Βλέπετε λοιπόν τη γραφειοκρατία που υπάρχει, και σε αυτό δυστυχώς δεν ευθύνεται κανένας Δήμος. Άρα λοιπόν νομίζω πως ναι, δικαιούμαστε να μιλάμε ότι ο Δήμος τρέχει, και όταν σας έκανα αναφορά για το 1 εκατομμύριο του Ιαννού. Επιπροσθέτως, αναφέρω και τα προβλήματα και άλλα προβλήματα που συναντάμε με τα χρηματοδοτούμενα έργα, τα οποία πολλές φορές καθυστερούν, αφού δεν γίνονται πληρωμές των αδόχων, όχι με ευθύνη του Δήμου, με ευθύνη του εκάστοτε φορέα, μπορεί να είναι Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Βλέπετε το γήπεδο Βασιλική, το γήπεδο, μάλλον το έργο που ήταν στη Βασιλική και στη Λευκάδα, που υπήρχε πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Αλλά και από άλλες χρηματοδοτήσεις και από το ΠΟΥΔΟΕ, θυμάμαι, ας πούμε, την πρώτη χρονιά την ασφαλτόστρωση που γινόταν στο Μπόρο Μικρό Γυαλό. Που και εκεί υπήρχε έλλειψη χρηματοδότηση, δεν μπορούσε να πληρωθεί ο ανάδοχος χωρίς την ευθύνη του Δήμου, δεν ήταν ο Δήμος υπεύθυνος να τον πληρώσει. Και γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν καθυστερήσεις. Παρά τα μεγάλα όμως προβλήματα που σας ανέφερα, καταφέραμε φέτος και θεωρώ πως δεν έχει ξαναγίνει, όλα τα έργα που προβλέπονταν στο τεχνικό πρόγραμμα του 2021, είτε να εκτελούνται, είτε να είναι δημοπρατημένα, είτε να είναι προς δημοπράτηση. Και όταν είναι προς δημοπράτηση, είναι τουλάχιστον το πρώτο αρχικό στάδιο και τα πρώτα αρχικά στάδια που είναι η εγκρίση των μελετών κτλ. Να έχουν γίνει, οπότε να οδηγούμαστε προς δημοπράτηση. Γι' αυτό λοιπόν θα δείτε και ότι ονομαστικά στο πίνακα, στις 13 σελίδες που σας ανέφερα, τα συνεχιζόμενα έργα είναι περίπου το 80% σε σχέση με τα νέα έργα. Γιατί ό,τι είχαμε στο τεχνικό πρόγραμμα του 2021, αν υπάρχει μια εξαίρεση, συγχωρέστε με, δεν μπορώ να τη βρω τώρα, αλλά όλα είτε εκτελούνται, είτε είναι δημοπρατημένα, είτε είναι προς τη δημοπράτηση. Γι' αυτό γίνεται και ο διαχωρισμός στα νέα έργα και στα συνεχιζόμενα που θα δείτε, αφού τόσο η τεχνική υπηρεσία, αλλά όσο και το τμήμα προγραμματισμού, αυτό που μας εισηγήθηκαν είναι ότι συνεχιζόμενο έργο θα είναι ένα έργο το οποίο έχει γίνει τουλάχιστον μια διοικητική πράξη, και προφανώς η πρώτη θα είναι, θα περάσει και από κάποιο όργανο, η έγκριση της οριστικής μελέτης. Όλα λοιπόν τα έργα που αφορούσαν το τεχνικό πρόγραμμα του 2021 και αναφέρονται ως συνεχιζόμενα στο 2022 και έχουν δρομολογηθεί, και επιτρέψτε μου να κάνω αναφορά μόνο σε κάποια
πιο μεγάλα ποσά, τα οποία είναι ομοδοποιημένα, όπως ανέφερα στην αρχή, ό,τι κάναμε το 2021 θα το δείτε, θα το κάνουμε και στο 2022 και που αφορούν όλες τις κοινότητες του Δήμου μας. Είναι αναπλάσεις 200 κοινοχρήστων χώρων που έκανα πριν αναφορά 200.000. Είναι ασφαλτοστρώσεις Δήμου Λευκάδος 160.000 και 200 στη Λευκάδα. Είναι έργα διευθέτησης ομβρίων 140.000. Είναι κατασκευή τυχείων 160.000. Είναι επισκευή των δημοτικών κτηρίων 100.000. Τσιμεντοστρώσεις στο Δήμο Λευκάδος 100.000. Τεχνικά για την πλημμυρικά έργα 80.000 το ένα έργο. Υπάρχει το άλλο μεγάλο έργο αντιπλημμυρικά στη Βασιλική 480-500.000. Αντιμετώπιση κατολιστήσεων 130.000. Πρόσβαση από κατολιστήσεις, γεφύρια κτλ. 100-110.000. Το οδικό δίκτυο 280.000. Είναι τα αντιλιοστάσια ίδρυυσης 180.000. Η οδική ασφάλεια, βλέπει και από την Ιρά, 180.000. Τα πεζοδρόμια στον Ιδρύα που υλοποιήθηκαν στη Λευκάδα, που υλοποιούνται, κάποια τώρα που δημοπρατούνται, σύνολο περίπου 150.000. Το έργο στον Κάλαμο το μεγάλο 246.000 και άλλα δύο μικρά έργα που αφορούν Κάλαμο και Καυτό, σύνολο αν θυμάμαι καλά 52.000. Ο Απόλλωνας Καριάς, σας ανέφερα μέσα τώρα περίπου τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζω τις μεγάλες χρηματοδοτήσεις, τα οποία είναι έργα που ήδη είτε εκτελούνται αυτά τα 3,5 εκατομμύρια, είτε η έναρξη των εργασιών, αν δεν γίνει τώρα, που εντάξει δεν μπορώ να πω θα γίνει αύριο το πρωί, θα γίνει όμως μέσα στον Γενάρη-Φεβρουάριο. Όλα αυτά τα έργα θα έχουν ανάδοχο και θα ξεκινήσουν. Βλέπετε λοιπόν ότι η Λευκάδα πραγματικά τρέχει και έχει μπει σε τροχιά ανάπτυξης. Και λέω ξεκάθαρα ότι όλα αυτά τα έργα που ανέφερα και προφανώς και τα πιο μικρά που δεν κάνω αναφορά και που είχαν χρηματοδοτήσεις από ΣΑΤΑ 21, από ΣΑΤΑ 20, ΣΑΤΑ 19 και ΣΑΤΑ ΠΟΕ. ΠΟΕ προφανώς θα έπρεπε να πω από το 21 και πίσω, αλλά έκανα ένα διαχωρισμό. Όλα αυτά τα έργα που αγγίζουν το νούμερο που σας είπα θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του 22. Όχι θα δούμε πότε θα γίνουν. Το τέλος του 22 θα έχουν ολοκληρωθεί. Κλείνοντας, να κάνω και μια μικρή αναφορά στα νέα έργα του τεχνικού προγράμματος του 22 και ειδικά σε αυτά που έχουν χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 22, έτσι όπως βλέπετε και στο πίνακα, στους πίνακες. Βλέπετε λοιπόν ότι πάλι κάνουμε ομαδοποίηση στα έργα σε 4 βασικές κατηγορίες, αφού και το επιτυχημένο μοντέλο δεν αλλάζει και νομίζω πως αυτό το μοντέλο, η ομαδοποίηση των έργων, νομίζω ότι θα πρέπει να μείνει στο Δήμο Λευκάδος και να διαφυλαχθεί ως κόριο οφθαλμού. Αφού βλέπετε ότι υπάρχουν και έργα οδοποίησης 200.000 και εξοραϊσμός για να πλάσει την οχτήρωση των χρόνων 150.000, αντιπλημμυρικά 80.000, έργα υποδομών 70.000 και περίπου, νομίζω είναι περίπου 200-230.000 από ΣΑΤΑ και μόνο, τα έργα ίδρυυσης, αποχέτευσης, αναφερθεί και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κ. Λιβιτσάνος, αν θέλει να πει κάτι παραπάνω. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όσον αφορά τις περιοχές που έχουμε σχέδια πόλης, Λευκάδα, Νικιάνα, Νιδρή και Βασιλική, γίνεται χρήση των εισφορών είτε για διάνοιξη δρόμου είτε για κατασκευή δρόμου και φυσικά ακόμα και για κατασκευή πεζοδρομίων. Φυσικά μέσα από τις εισφορές, αυτό που είπα και στον κύριο Γρηγόρη πριν, δεν είναι μόνο και η διάνοιξη κτλ. Είναι να πληρωθούν και οι αποζημιώσεις που πρέπει να λάβουν οι δημότες από ρημοτομία, από λοιπές αποζημιώσεις. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, καταρχάς να ενημερώσω και το σώμα, έφυλα από την αρχή να το κάνω, ότι όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος, αν θυμάμαι καλά, 20 Δεκέμβρη, 18, δεν θυμάμαι καλά, είχε διεξαχθεί η συνεδρίαση με την Επιτροπή Διαβούλευσης, όπου συμμετείχαν και αρκετοί από τους φορείς, αλλά και τους δημότες που απαρτίζουν την Επιτροπή. Και το σώμα ομόφωνα γνωμοδότησε υπέρ του σχεδίου τότε του τεχνικού προγράμματος. Και φυσικά και προτάθηκαν και κάποιες ενέργειες για έργα, κυρίως αναφέρομαι, τα οποία δεσμευτήκαμε ότι θα τα δρομολογήσουμε μέσω κάποιες αναμόρφωσης του 2022. Αναφέρομαι σε κάποιες προτάσεις που ήταν πολύ σωστές και νομίζω πως γι' αυτό πρέπει να γίνεται, γι' αυτό γίνεται διαβούλευση και νομίζω πως λειτουργεί σωστά ο θεσμός διαβούλευσης. Προκειμένου, πολλές φορές μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο δημότης που το ζει κάθε μέρα, ο δημότης που βλέπει το πρόβλημα στη γειτονιά του, αυτός έχει και τον πρώτο λόγο να μας πει το πρόβλημα, να μας το υπενθυμίσει και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε τον τρόπο να δρομολογήσουμε τη λύση του.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ανοχή σας και για το χρόνο που μου διαθέσετε. Νομίζω πως και οι συνάδελφοι θα επιβεβαιώσουν ότι μάλλον είναι η πρώτη φορά ή τουλάχιστον σίγουρα ήταν από τις ελάχιστες φορές που παραβίασα έτσι τον κανονισμό και να μιλήσω παραπάνω από τα λεπτά που πρέπει. Σας ευχαριστώ πολύ όλους και νομίζω ότι το τεχνικό πρόγραμμα πραγματικά δείχνει ότι η Λευκάδα μπαίνει σε αναπτυξιακούς ρυθμούς. Η Λευκάδα αναπτύσσεται, προσπαθούμε, προφανώς δεν το έχουμε καταφέρει, αλλά επειδή τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια, έτσι, ο ιδιωτικός τομέας είχε κερδίσει πάρα πολλά βήματα μπροστά σε σχέση με το δημόσιο τομέα και ο δημόσιος τομέας όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Δήμου, νομίζω ότι σιγά σιγά καταφέρει και κερδίζει το χαμένο έδαφος προκειμένου να παράσουμε στους δημότες, στους συμπολίτες μας, στους φίλους μας, στους συγγενείς μας, στους γείτονές μας αυτό που πραγματικά αξίζουν και αξίζουν μια σύγχρονη Λευκάδα. Σας ευχαριστώ πολύ και σας καλώ όλους να σταθείτε αρρωγοί της προσπάθειας για την ανάπτυξη του τόπου μας. Ευχαριστώ.